και τις αντιπυρικές κουβέρνες. Έχουμε απέναντι το πυροσβεστικό μας περίπτερο και εκεί είναι η Δέσποινα. Και επίσης θα μας δείξει ο Βαγγέλης τη χρήση τους. Τώρα, εκτός από τα παιδιά, θα παρακαλούσα τους μεγάλους να έρθουν λίγο πιο κοντά. Εκτός από τα παιδιά. Οι μεγάλοι, ελάτε πιο κοντά, μην φοβάστε. Και πίσω. Πλησιάστε παρακαλώ, πλησιάστε. Να δείτε πώς είναι, πλησιάστε, μην φοβάστε. Πλησιάστε, πλησιάστε να δείτε πώς είναι. Αυτό εδώ τώρα που θα κάνει ο συνάδελφος είναι η λάθος ρήψη. Δεν πρέπει να ρίξουμε νερό. Είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε τι δεν πρέπει να κάνετε. Αυτό που μόλις είδατε θα ήταν η κουζίνα σας που θα είχε πάρει φωτιά. Θα είχε πάρει φωτιά η κουζίνα σας. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Ο συνάδελφος έριξε το νερό από απόσταση ασφαλείας. Εάν πηγαίνατε ακριβώς από πάνω από το τηγάνι και ρίχνατε το νερό, θα κεβόσασταν εσείς οι ίδιοι. Στη συνέχεια που θα μας δείξουν τα παιδιά τον ασφαλή τρόπο, θέλω κάποιους εθελοντές και εθελότριες να δοκιμάσετε μαζί μας, να σβήσετε την πυρκαγιά, ώστε αν σας συμβεί, να μην πανικοβληθείτε και να μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε άμεσα με την χρήση της αντιπυρικής κουβέρτας. Προσοχή όμως. Κοιτάξτε, παίρνουμε την αντιπυρική κουβέρτα, την χρησιμοποιούμε σαν ασπίδα και καπακώνουμε και σβήνουμε την πυρκαγιά. Αλλά εάν την τραβήξουμε κατευθείαν, θα ξαναπάρει. Πρέπει να είμαστε σίγουροι και να μείνουμε από πάνω μέχρι ότου να σβήσει και η φωτιά, η φλόγα, να μην έχουμε ένδειξη φλόγα και η καπνή. Παρακαλώ κάποιους εθελοντές ή εθελότριες. Κανένας. Ελάτε. Βλέπω μόνο άντρες συμμετέχουν πάλι. Οι γυναίκες τα ξέρετε όλα πάλι, έτσι. Έλα πού. Καινούργια μαγείρισα. Έλα μπροστά, έλα. Γιατί βλέπω μόνο άντρες συμμετέχουν πάλι. Ωραία. Πολύ ωραία. Ελάτε παρακαλώ. Μάλιστα. Άρα οι άντρες δεν ξέρουνε. Κάποια καινούργια μαγείρισα, νοικοκυρά, κάτι. Τίποτα. Κάποιος άλλος εθελοντής ή εθελόντρια. Ελάτε, είναι ασφαλές. Δείτε το μαζί μας τώρα, ώστε αν σας τύχει να μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε.